Φίλοι μου, ακόμα ένα απογευματινό νυχτερινό ψάρεμα εδώ στο λιμάνι του Βαθιού. Ακόμα δεν έρχεται το δεύτερο καλάμι και το πρώτο φέρμαρε καλά. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα μας πει. Κάτι έχει απάνω, κάτι ακούγεται. Ένας χαρακωτός. Οπ. Μια χαρά ξεκινήσαμε. Χαρακωτός στη γαριδούλα. Αμέ. Μια χαρά. Πολύ ώρα. Και το φίσινγκ δίνει σημάδια ότι κάτι αρπάζει απάνω του. Για να δούμε. Κάτι έχει. Να δούμε τι θα μας πει. Αυτό είναι, για να γελάς. Ένα μπαλαδάκι και ένας γύλος. Ωραία, και πάλι το φίσινγκ, το ειδοποιητή σηκώνεται απάνω. Θα τον κατεβάσω λίγο να δω και τι αντίσταση θα φέρει. Όχι. Πρέπει να είναι απάνω. Δεν χάνουμε και τίποτα. Θα σηκώνει μισό μέτρο και παραπάνω. Απλώς το τράβηξε, βιάστηκε. Πλάκα μου κάνει. Μια περκούλα εδώ μπροστά τα άφησε. Πολύ μικρή, δεν πειράζει. Έκανε σαματά πάντως. Προηγούμενα δολωμένα μεγαρίδα. Το Μίτσελ στο διπλαράκι το σειρώμενο κάτω, το πάτου. Θα το δολώσω με τα μύδια που έβγαλα.
ελαστικό νήμα και βλέπουμε. Βγάλα και μερικές πεταλίδες. Να δοκιμάσω, τι για άλλο. Αφού δεν τρώνεις τη γαρίδα, δεν τρώνεις το μύδι, μπας και τρώνεις την πεταλίδα. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Έχει πάει 10 η ώρα και τίποτα. Η μία αλλαγή πίσω από την άλλη, σκολόπεντρες κάνουν πάρτι. Γίνεται πανικός πάλι. Τη μέρα, εντάξει, είπατε στις φούρες. Εντάξει. Είχε ενδιαφέρον, ε. Ε, βέβαια. Για μας για τώρα. Πήγε 12 η ώρα. Ε, νησάθη πια. Ούτε ένα τσίμπος. Πάει και αυτή η εξόρμηση. Αύριο περιμένω το γιο μου να έρθει με το καράβι. Θα έρθει ξημερώματα, οπότε θα πάω να ρίξω ένα ολονύχτιο μέχρι να έρθει από εκεί, από το Μαλαγάρι. Να δούμε. Θα έχει τίποτα. Ευχαριστώ με βλέπετε, να είστε καλά. Καλές θάλασσες σε όλους. Εντάξει. Ένας χαρακωτός και ο γύλος, μια χαρά είναι. Από το να είναι τελείως αψαρία και αυτή η μιζέρια καλή είναι. Μια χαρά είναι. Γεια σας.